κύριε, το συμφέρον, το συμφέρον του τόπου ξεφεύγει από τις λογικές της εκλογικής πελατείας και των χειροκροτημάτων για να γίνουμε αρεστοί. Καλύτερο να είμαστε χρήσιμοι. Αυτά ήταν τα ερωτήματα. Έθεσε επίσης κάποια ερωτήματα ο κύριος Φάκας, είναι εδώ. Α, δεν σε βλέπω. Ξέκαμψε ο κύριος Κυριακίδης. Τώρα που κόψουν... Μια χαρά ήταν. Γιατί τον έκαψε. Ορίστε. Γιατί τον έκαψε. Όχι τον έκαψε. Ελπίζω να μην είναι γενικός υπό την σκιά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είχε κάνει ένα εύλογο παράδειγμα ο κύριος Φάκας, ο οποίος πάρα πολλές φορές τοποθετείται με σωστό τρόπο και με αγωνία για τα ενδιαφέροντα του Δήμου, ασχέτως αν σε κάποια διαφωνούν και σ' άλλα συμφωνήσαμε. Είναι το θέμα ένα σύστημα το οποίο βγάζει μια φωτογραφία και τη στέλνει στους δημότες. Θα θυμίσω ότι αυτή ήταν η εισήγησή μου πριν από 4 χρόνια, όταν είχα την τιμή να μιλήσω στους Google Developers, δηλαδή όλον αυτόν τον κόσμο που κάνανε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, από όλο τον κόσμο, είχα την εισήγησή μου εκεί και έμεινα από όλες τις συγκεντρώσεις που είχα μιλήσει, έμεινα ενθουσιασμένος, γιατί αυτός ο κόσμος μιλάς και σε γράφει. Και χάρηκα που χειροκροτήσατε και παρακολουθήσατε. Και με πιάσαν πάρα πολλά παιδιά, κοντελοπαιδιά και φοιτητές και επιστήμονες, για να πούμε αυτό ακριβώς το σύστημα λίγο πιο εξελιγμένο. Το εξετάσαμε αυτό επανειλημμένως. Υπάρχουν 3-4 εταιρείες πλέον που δήθεν εξασφαλίζουν τα ζητούμενα. Αλλά θα έπαιρνε κανείς, ρωτήσαμε παραδείγματος χάρη πρόσφατα, όχι εγώ γιατί από τους πλανόδιους και τους πλασιέρες, εγώ δεν ασχολούμαι. Άλλους δήμους το έχουν εφαρμόσει. Λοιπόν, το έχουν εφαρμόσει, πολλά έχουν εφαρμόσει. Το ζήτημα είναι ότι σε πόσους δήμους, αγαπητέ Γενική Γραμματέα, εφαρμόστηκε αυτό. Σε 30 δήμους. Στα τελευταία χρόνια, ξέρετε πόσες κλήσεις είχαν οι πολίτες. 5.000 download σε 30 δήμους τα τελευταία χρόνια. Άρα το σύστημα κάπου πάσει. Και είναι και κάτι άλλο. Θα θέλατε να δίνουμε 8.000 το χρόνο για να μας συντηρεί το σύστημα αυτή η πλανόδη. Αυτά τα στοιχεία που λέω τα καταθέτω στο Δημοτικό Συμβούλιο. 8.000 το χρόνο για να κάνει μια εφαρμογή την οποία μπορούμε να την έχουμε οποιαδήποτε στιγμή. Ή αλλήποτε στιγμή. Και το σύστημα που έχουμε πρέπει να φύγουμε και από το virtual reality πάρα πολύ νομίζω και να πάμε και εμείς στέλνουμε τον πολίτη και τον παίρνουμε και καταχωρίζονται τα αιτήματα. Και όταν γίνεται απαντούμε, και αυτό το κάνουν οι υπάλληλοι μας, δεν το κάνουμε εμείς. Μόνιμοι υπάλληλοι αορίστου χρόνου. Αυτό όσον αφορά αυτό. Αλλά θα είχε ενδιαφέρον στην εξέλιξή του αυτό το θέμα. Όταν μπορείς να φωτογραφίσεις και εξ αποστάσεως να προσδιορίσεις όχι τη θέση σου, αλλά τη θέση της βλάβης. Αυτή ήταν η εισήγησή μου. Για να σου πω κάτι παραπάνω, επειδή ξέρεις το θέμα αρκετά καλά, να προσδιορίζεις τριγωνομετρικά. Σε ποιο σημείο είναι αυτό, προσδιορίζοντας πρώτα τη δική σου θέση στο GPS και με τις διορθώσεις που γίνεται λόγω του ότι γίνεται αυτό μέσα στην πόλη, οπότε υπάρχει αυτή η διόρθωση του λογισμικού. Πάντως ήταν από τις εισηγήσεις που ακόμα δεν προχώρησε αυτό το πράγμα τόσο ώστε να το κάνουμε. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τα δημοτικά τέλη, αν έχουμε να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη. Θεωρώ ότι έχουμε τόσο λίγα δημοτικά τέλη πραγματικά, που ζητήσαμε μάλιστα αν χρειαστεί να επιδοτούμε και από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους πάρα πολύ δύο το κάνουν και αυτό, δεν το λέω μόνο για μας, αλλά τους πολυτέχνους, σαφώς και έχουμε μειωμένα τέλη στους πολυτέχνους, στους τριτέχνους και τους αναπήρους. Στους αναπήρους έχουμε επίσης διαδικασία που μπορεί να έρχονται για πάνω από 67%, διότι ανάπηρος μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος εργάζεται να είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας, και να είναι ανάπηρος. Δεν θα του δώσουν και με 50% αναπηρία, διότι ο άνθρωπος είχε την ατυχία να έχει ένα έγγραφο. Το γράφω και με ισοβηματικά κριτήρια, κύριε Δημάρχη. Γράφω και με ισοβηματικά κριτήρια. Ναι. Από εκεί και πέρα, λέμε για τους μακροχρόνια άνεργους και τους απόρους. Σε αυτό πάντοτε υπάρχει δυνατότητα παρέμβαση, ιδιαίτερα μέσω της ΤΕΙΑ, η οποία έχει τις αποφάσεις και με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου βοηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Πάντως, το ζήτημα είναι ότι ας φροντίσουν τα Υπουργεία να κανονίσουν, να δίνουν ρεύμα στον κόσμο, γιατί χθες είδα πάλι κάποιο γνωστό μου
καλόν επαγγελματία, ο οποίος μου λέει δεν έχω το ρεύμα, μου το κόψαν πάλι προχθές. Λοιπόν, όπως και πάρα πολλούς άλλους, για να μπορούμε να τα εισπράξουμε και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε μετά, αν υπάρχει κάποια δυνατότητα και για τις άλλες ομάδες, δηλαδή τους μακροχρόνια άνεργους, οι οποίοι ήταν και το κύριο κριτήριο η μακροχρόνια ανεργία για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα που έχει ο Δήμος μας, όπως ξέρετε, και προσλαμβάνονται ήδη τα άτομα. Προσλάβαμε 408 άτομα. Θεωρώ ότι είναι ικανή επιτυχία ότι ο Δήμος μας μπορεί να δώσει απασχόληση μέσα από το πρόγραμμά του και να ευχαριστήσουμε και το Υπουργείο, γιατί πραγματικά λειτουργήσε πολύ θετικά και σχετικά σύντομα, ώστε να έχουμε 408 εργαζόμενους, δηλαδή 408 οικογένειες επιπλέον για την Κατερίνη. Τεκμηριωμένα βέβαια τα ζητήσαμε όλα αυτά και γι' αυτό είχαμε αυτή την επιτυχία. Επίσης μπορεί να δείτε στους καταλόγους των μακροχρόνια ανέργων ποιες χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό πήραν λιγότερες θέσεις. Αυτά όσον αφορά κύριε Φάγκα, πάντως ευχαριστώ για την υπόμνηση και αν θέλεις να το συζητήσουμε κάποια στιγμή και ιδιαίτερως να σου πω γιατί πόσο ακριβά είναι αυτά τα μηχανήματα τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά να φωτογραφίσουν. Υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα τώρα που θα αφορά σημαντικά. Η γνωσούλα η Χαλατζίδου, καλή συνάδελφος, ρωτάει τι γίνεται με τον πρωτανό. Ορίστε. Να τα κάνουν πρώτα τα ερωτήματα. Όχι, τα ερωτήματα τα διαβάζουμε. Θα πω τι γίνεται με τον πρωτανό. Ναι, αλλά οι άλλοι δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί συζητάτε. Και... Μιλάμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη να μας διαβάσετε τουλάχιστον τις ερωτήσεις. Ναι. Τι γίνεται με τον πλατανόδασος, πάντοτε η δίκαιη ουσιαστική δημοσίευση. Αναψυχτήρια ενεργείας, η κατάσταση υποδομών. Καταρχήν θέλω να πω ότι... Συγγνώμη μόνο ότι είπατε το λιτή προκύπτει, επειδή έδωσα απλά τα ερωτήματα θεωρώντας ότι εδώ θα τα κάνουμε και θα τα αναπτύξουμε. Πολύ ευχαριστώ. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ουσιαστικό που θέλω να πω περισσότερο. Την κατάσταση τη γνωρίζετε, μέσα στις διακοπές του Πάσχα δημιουργήθηκε έντονο το πρόβλημα από οικογένειες που πηγαίναν να επισκεφτούν εκεί πέρα. Ο Μιχάλης έχει βγάλει και φωτογραφίες και βλέπουμε ότι η μη λειτουργία του αναψυκτηρίου δημιουργεί και άλλα προβλήματα στον χώρο. Και από αυτού θέλω να ρωτήσω. Ο Μιχάλης ποιος είναι από όλους? Ο κύριος από την Πυρική. Α, ο δημοσιογράφος, το blog δηλαδή. Ωραία. Καλύτερα να τα λέμε στο Δημοτικό Συμβούλιο πρώτα και μετά στα blogs. Εμείς βέβαια τον εκτιμούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική δουλειά που κάνει. Ήταν αυτοβούλος αυτό, άσχετο, η δική μου ερώτηση ήταν να βάλεις... Κάνετε διάλογο. Δεν ήταν καθοδηγούμενη η δημοσίευση. Δεν θα ήταν κακό και κάτι να... Όχι, δεν ήταν όμως. Δεν ήταν. Να πούμε και σε κάποιους ανθρώπους. Εγώ το εκμεταλλεύομαι. Μερικοί δεν έχουν καλή φωτογραφική μηχανή, οπότε πρέπει να πούνε κάποιον φίλο. Εντάξει. Λέει, αυτό συμβαίνει, το διάβασα στο τάδε blog. Λοιπόν, με τον πλατανόδαση, λοιπόν, όσον αφορά την ενοικίαση, όπως ξέρετε πολύ καλά, πριν από ελάχιστες εβδομάδες υπήρξε η πρόθεση εκ μέρους του ενοικιαστού λόγου και των χρεών που είχε τον πιέσιο του Δήμου, όπως οφείλαμε να κάνουμε, να παραδώσει τα κλειδιά, να αφήσει τον πλατανόδαση. Και εννοείται ότι αυτό πρέπει να προκύψει μια διαδικασία, επειδή δεν υπάρχουν δικαστικές διαμάχες σε σχέση με τον απομόνο στο αυτοβούλο στο παράτησε. Δεν σημαίνει ότι δεν διεκδικούμε τα χρήματα και τα διεκδικούμε και πάρα πολύ καλά μάλιστα. Το κομμάτι αυτό θα βγει σε δημοπρασία, όπως ο νόμος ορίζει, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το αναψυκτήριο και μακάρι οι επόμενοι που θα το πάρουν και επενδύσεις να κάνουν, γιατί είναι ένα υπέροχο μέρος και πρέπει να μιλήσουμε για αυτές τις επενδύσεις, να μην αφήσουμε πάλι να είναι ένα απλό καφέ με πέντε πράγματα, να γίνει κάτι σπουδαιότερο. Και εκεί θα φανεί ποιοι θα έχουμε πραγματικά την ανάπτυξη, εφόσον προκύψει κάποια δυνατότητα κάποιων ανθρώπων, να ζητήσουμε και άλλα στοιχεία, επενδύσεις γενικότερα, να γίνουν γήπεδα, να γίνουν να βελτιωθούν, να αναλάβουν και άλλες ευθύνες για το σύνολο του πλατανόδος και όχι μόνο τις συγκεκριμένες. Νομίζω ότι ήταν και ενδιαφέρον. Τώρα, όσον αφορά τις υποδομές που υπάρχουν, πραγματικά τώρα με τις εκδρομές που γίνανε, δεν είμαστε και οι καλύτεροι. Ήδη επελήφθηκε η υπηρεσία, κύριε Πρόεδρε, έτσι δεν είναι, ήρθε η υπηρεσία Βρασίνου και αύριο νομίζω θα είναι και η καθαριότητα και το πράσινο, ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες. Βέβαια δεν αφήνουμε κάδους εκεί, μας τους βάλουν μεγάλους κάδους, μας τους βάλουν φωτιά, γιατί είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο τελευταία. Ένα στον Κορίνο Κάκη και ένα στον Σταθμό Πρόσθετο. Τώρα όσον αφορά για το πνευματικό κέντρο της Κατερίνης, είναι μια κουβέντα που πρέπει να την κάνουμε εκεί που ήταν η παλαιά ΕΚΑΒΗ στο πνευματικό κέντρο. Να δούμε τι πρέπει να το κάνουμε. Μπορεί να το κάνουμε αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης. Να δούμε. Μήπως πρέπει να το κάνουμε ξανά καφέ. Με τι συνθήκες. Γιατί υπέστη με μια τεράστια ταλαιπωρία τα τελευταία χρόνια και δεν συνεισέφερε.
Παρ' αυτά είναι κάτι που θα το συζητήσουμε σε πολύ εύλογο διάστημα. Το πάρκο πάντως, να ξέρετε, με όλη την βοήθειά μας, γιατί ήταν στόχευση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω ότι και μετά τα Χριστούγεννα για πέρα στο καλοκαίρι βλέπουμε χιλιάδες επισκέπτες καθημερινά, συστηματικά, όλες οι ηλικίες. Και αυτό σημαίνει ότι θα μας δώσει και μία επιπλέον, θεωρώ, αν νοικιαστεί, θα δώσει και ένα επιπλέον έσοδο από ό,τι θα έδινα ήταν όπως ήταν την παλαιότερη εποχή. Νομίζω θα συμφωνήσουμε όσο λέει αυτό. Ωραία, αυτές ήταν και οι μόνες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Ο κύριος Μακρύδης. Καλησπέρα και χρόνια πολλά και από μένα. Καταρχάς, Δήμαρχε, περιμένω και εγώ μία απάντηση σε μια ερώτηση που είχε γίνει για την πλατεία Ευκαρπίδη, η οποία δεν δόθηκε ακόμη. Λοιπόν, μια ερώτηση, αν είναι το τι γίνεται τελικά, γιατί χθες επισκέφτηκα την παραλία Κατερίνης, είδα κόσμο πάνω στην προβλήτα. Το θέμα είναι ότι αν κάτι γίνει, είμαστε υπεύθυνοι και εμείς. Και όσον αφορά και την πλατεία, και η πλατεία είναι σε άσχημη κατάσταση. Είδαμε αφημένα εργαλεία δουλειάς τα οποία λες και φύγανε κυνηγημένοι, ούτε τα καθαρίσανε. Αφημένα τσιμέντα, ρυχμένη η είσοδος που έπρεπε να είναι κλειστή για να μπεις μέσα στην προβλήτα, αλλά ούτε μία πινακίδα που να προειδοποιεί τον κόσμο ότι δεν πρέπει να είναι. Εκείνη την ώρα είχε μάλιστα το μεσημέρι 20-25 άτομα πάνω σε μία προβλήτα, η οποία ήταν τιμόρροπη. Θέλω να γνωρίζουμε το τι θα γίνει. Δεν μας απασχολεί το ποιοι ευθύνονται και γιατί δεν βρίσκεται άκρη. Είναι θέμα το οποίο είναι μέσα στα όρια του Δήμου Κατερίνης. Εμείς θέλουμε πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο. Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τον κόσμο. Η τουριστική περίοδος ήρθε και πρέπει να κάνουμε κάτι άμεσα. Ένα είναι το ερώτημα για το τι γίνεται με την προβλήτα αλλά και την πλατεία. Γιατί η πλατεία είναι δικιά μας δικαιοδοσία. Δεν υπάρχει εκεί καμία αμφιβολία. Στην παραλία. Επίσης, θέλω να γνωρίζουμε, γιατί δεν έχω γνώση, το τι γίνεται στην περιοχή του κτήματος Ηρακλή. Γιατί πάλι μπορεί να μην είναι το συγκεκριμένο, δεν είναι θέμα του Δήμου, αλλά απασχολεί τους πολίτες του Δήμου Κατερίνης. Γίνεται ένα καινούριο χωριό. Τι σχέση θα έχει ο Δήμος μας με το χωριό αυτό που γίνεται και αν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω. Και την απάντηση που περιμένουμε για την πλατεία Ευκαρπίδη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μακρύδη. Στο λόγο ο κύριος Δημαρχός. Αγαπητοί, έχουμε δημοκρατία. Είναι λίγο διαφορετικό. Δεν γνωρίζω, θα πείτε με την πρόεδρο αυτά. Εμένα μου έδωσε το λόγο, οπότε οφείλουν να υπακούσουν. Όσον αφορά με την πλατεία Δημοκρατίας, όπως λέγεται, όπου βρίσκεται και το κινηματοθέατρο Ευκαρπίδη έξω από την πλατεία, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία. Κατόπιν αδείας καθαρίσαμε το πίσω χώρο με άδεια μικρής κλίμακας. Όπως ξέρετε πολύ καλά, υπήρχαν και άλλες απόψεις, σεβαστές. Πέρασε την Αρχιτεκτονική Επιτροπή παρουσία και μάλιστα ανθρώπων από την νεοτέρων μνημείων που ήρθαν εκεί και ήταν παρόντες. Και νομίζω ότι το θέμα έχει τελειώσει εκεί. Εκδόθηκε η άδεια κατεδάφισης και αυτός του επόμενου 20ημέρου θα κατεδαφιστεί και το κτίριο, το οποίο υπάρχει εκεί. Συγχρόνως με την κατεδάφιση του κτιρίου θα δοθεί σε διαβούλευση πρώτα στους επικεφαλείς των συνδυασμών για να τα διανύμουν και στα μέλη των ομάδων που υπάρχουν εδώ των παρατάξεων και βεβαίως στο διαδίκτυο για να εκφραστούν απόψεις και θέσεις για το πώς θα γίνει τελικώς η πλατεία. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι μείζον θέμα. Αν δει κανείς τη φωτογραφία του 1930 θα το δει έτσι. Το 1950, το 1980, 105 χρόνια χρειάστηκε και τα αγοράσαμε. Αυτή τη στιγμή είναι γενναίο το ότι κάνουμε έναν χώρο πρασίνου παύλα πλατεία στην περιοχή. Τα σχέδια λοιπόν είναι αυτά, αγαπητέ Νίκο, οπότε σου είπα τυπικά ποια θέματα τελειώσαμε. Και επίσης το ουσιαστικό της του σχεδιασμού, η οποία γίνεται από την υπηρεσία μας. Επίσης θα δοθεί πρώτα σε εσάς και μετά θα δοθεί σε διαβούλευση, γιατί πάντοτε πέντε σκέψεις άλλων ανθρώπων μπορεί να έχουν και ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Θα το συζητήσουμε εδώ, θα γίνει αποδεκτή η μη μελέτη και θα προχωρήσουμε σε μια διαγωνιστική διαδικασία. Αλλά μέχρι τότε έχουμε προχωρήσει στο να βάλουμε χώματα. Ό,τι μπορεί δηλαδή ο Δήμος να το κάνει ώστε να πληρώσουμε λιγότερα αργότερα, το κάνουμε.
κάνουμε μόνοι μας, με τα εργαλεία τα δικά μας και με τους εργαζόμενους τους δικούς μας. Τώρα, όσον αφορά την παραλία, η παραλία, όπως ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε πει επανειλημμένως, αλλά στο επαναλάβω. Είναι τρέχουσα εργολαβία, πιστεύουμε τις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί η πλατεία. Τα φωτιστικά στην παραλία έχουν γίνει τα περισσότερα, όλα δηλαδή. Τώρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικροζημίες που θα τακτοποιηθούν. Είναι μια τρέχουσα εργολαβία, η οποία κατασκευάζεται τώρα. Αν ο εργολάβος θα παρακαλέσουν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, κύριε Ντούρου, την καταγγελία του κυρίου Μακρύδη, ότι δεν παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλεια, να τη βάλετε στους υπαλλήλους μας, να σας φέρω γραπτή αναφορά. Αν εκτελήθησαν κάποια μέτρα ασφαλεία εκ μέρους του εργολάβου. Αλλά αυτό ορθά το θέτεται. Το θέμα να δούμε. Έχουμε μέτρα ασφαλεία ή δεν έχουμε καθόλου. Λοιπόν, είναι θέμα υπηρεσιακό να φροντίσουν να κάνουν τη δουλειά του ακόμη καλύτερα, γιατί κάνουν πάρα πολύ καλά οι περισσότεροι από τους υπαλλήλους μας. Τώρα, όσον αφορά την προβλήτα, να σας δείξω εγώ φωτογραφίες της προβλήτας, λοιπόν, όπου το μισό κάγκελο έχει πέσει. Το ζήτημα είναι ακόμα και για τον φόντο. Δεν θα μας επέτρεπαν οι έχοντες την εξουσία επί αυτού, άρα και την ευθύνη. Είναι εδώ και ο πρόεδρος της παραλίας, ο Νίκος Ομαϊδόνος. Δεν θα άφηναν εμένα και τον Δεσπότη και άλλους δυο να ανέβουν πάνω, φανταστείτε. Και τι να πούμε, ότι εμείς έχουμε και τα λεφτά, έχουμε και τον εργολάβο έτοιμο να κατασκευαστεί και να γίνει ένα κομψοτέχνημα, να φωτογραφίζει τον κόσμο, να μπορεί να περπατήσει, να περνάει καλά, να πηγαίνουν για γαμίδιες φωτογραφίες. Έτοιμα είναι όλα. Έκανε μια πολύ καλή δουλειά ο κύριος Δούρος και συζητήσανε με τον Λιμενάρχη, ο οποίος τώρα πιθανόν με το λιμενικό ταμείο να βρεθεί μια κάποια λύση, γιατί ήταν ευθείας γραμμής ο Λιμενάρχης. Δεν υπάρχει. Επίσης σε τέτοιο θέμα από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη, ο άλλος δρόμος έγινε από όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ερώτημα προς τον Υπουργό, το οποίο αφορά φωτογραφίες διαπολής και τη δική μας περίπτωση, όπως και άλλες δύο, θα είστε ενημερωμένος φαντάζομαι κύριε Μακρύδη, γιατί είναι συγκυβέρνηση εδώ. Λοιπόν, κάνανε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ την ερώτηση, η οποία ήταν πολύ ουσιαστική και πολύ τοποθετημένη, ζητήματα τέτοια τα οποία δεν κοστίζουν λεφτά, να μπορούν να λύνονται. Είναι τόσο απλά. Και πιστεύω ότι επειδή ο Υπουργός και ο Οικονομικών και ο ιδιαίτερο Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουπλής είναι ένας άνθρωπος πρακτικός και επί της ουσίας, πιστεύω ότι θα δοθεί λύση και από εκεί απευθείας να τελειώνει τέλος πάντων αυτή η παλιά ιστορία. Γιατί ευθύνη δεν έχουμε καμία. Ουδής. Γιατί αν είχαμε ευθύνη θα ήμασταν οι υπεύθυνοι εκεί. Θα έπρεπε να μας επιτρέψουν να τα κατασκευάσουν. Η ευθύνη μας είναι μόνο απέναντι στους στον κόσμο και ο ΑΕ και αλίμονο να γίνει το ατύχημα. Εκεί το βασικό. Αλλά όταν δεν σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι και μένουν και κολλάνε, στυλώνουν τα πόδια, ότι και καλά θα κάνουν αυτό το οποίο λέει το τελευταίο γράμμα του νόμου, θα πάει στο καλό δηλαδή. Αυτή είναι η εξέλιξη και νομίζω ότι πιστεύουμε ότι παρόλο που δεν μας αφορά από δύο μεριά το κυνηγήσαμε και οι βουλευτές και η επαφή που έγινε ως ταμείο, μήπως και βρούμε στα όρια, οριακά στον νόμο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Τι δηλαδή, να βάλει λεφτά ο Δήμος και να βάλει να κάνει κάτι ωραίο. Ελπίζουμε ότι θα ευοδοθεί κατά κάποιο τρόπο αυτή η υπόθεση σε μία από τις δύο πλευρές. Τώρα όσον αφορά το τμήμα Ηρακλή, είναι μια ιδιωτική υπόθεση, η οποία σαφώς και αφορά, νομίζω ότι το θέμα των προσφύγων το διαχειριστήκαμε με έναν τέτοιο τρόπο που κατά την άποψή μας περισσότεροι συμφωνήσαμε σε αυτή την αίθουσα και νομίζω ότι με αξιοπρέπεια αντιμετωπίστηκε το θέμα το προσφυγικό. Δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μας κάνουν ζημία. Τώρα αν έρθουν 300 ή 500 πρόσφυγες με καλύτερες συνθήκες οικίσκους αντί να είναι σε σκηνές όπως ήταν τις παγόνιες, αυτό είναι κάτι θετικό και λέμε ότι πραγματικά όχι μόνο δεν ενόχλησαν γιατί ήταν εκεί στον Ηρακλή. Αλλά δεν ήταν μόνο εκεί, ήταν και χίλιοι πάνω στην πέτρα. Και δεν ήταν μόνο εκεί, ήταν και κάποιοι 400 κάτω στο γήπεδο της Χάρης. Και δεν ήταν μόνο αυτοί, ήταν και κάποιοι σε κάποια ξενοδοχεία. Κάναμε πολύ αγώνα και κρατήσαμε το επίπεδό μας και ιδιαίτερα με την είπατε αρμοστία του ΟΗΕ. Ήταν δική μου υπόθεση προσωπικά το ότι διείδα δύο μήνες πριν και έπιασε τον κύριο Λεκλέρ και τον αναπληρωτή του μαζί. Και όταν διαπιστώσαμε, τόλμησαν να κατεβάσουν κόσμο στη θάλασσα κάτω, δεν πήγα εξάλλως. Τώρα δεν έφυγα εγώ το ίδιο βράδυ και την άλλη μέρα το πρωί συνήθω και σε μία μέρα τελειώσαμε το θέμα. Γιατί ήταν γιατί εμπολέμε αυτό έτσι. Λοιπόν, επομένως το θέμα του Ηρακλή, αν
θα έχει 300-400 άτομα. Αποδείχθηκε τελικά ότι και αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο δεν ενόχλησαν, παρακολουθούνται. Έχει, πιστεύουμε, και στην ελληνική αστυνομία, εάν τυχόν υπήρχαν ποτέ παρεκκίνουσες συμπεριφορές, δεν νομίζω ότι υπήρξε κάτι τέτοιο. Αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς, γιατί λυπούμε που το λέω για μια ακόμη φορά. Το ίδιο έκαναν κυβερνήσεις, εκάστοτε κυβερνήσεις, σε θέματα τα οποία θα έπρεπε να είμαστε, να μας ενημερώνουν. Όσο εγώ τις πληροφορίες που έχω, δεν τις έχω επίσημα, officially, τις έχω επειδή το ψάξα. Ό,τι έχω. Λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια, περιμένουμε. Αυτά είναι πάντως, ο αριθμός των ατόμων δεν θα είναι ιδιαίτερα μεγάλος και νομίζω ότι θα τακτοποιηθεί έτσι. Εγώ, κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά τις απαντήσεις μου, έχω κλείσει. Τώρα αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε λίγο τον κύριο Δήμαρχο. Ερώτημα έχει να κάνει ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Κυριακίδης, η κυρία Ναυροζίδου. Σηκώσατε χέρι, κύριε Ναυροζίδου. Ερώτημα. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Εμείς θέλουμε να θέσουμε σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα για το οποίο θα μιλήσω συνοπτικά στη συνέχεια και για το οποίο έχει κατατεθεί έτοιμα υπογεγραμμένο από 28 εργαζόμενους στο πρώην λεγόμενο hot spot και οι οποίοι θα ήθελα να διατυπώσω για τις απόψεις τους πάνω στο κατατεθειμένο αίτημά τους. Καταρχήν, εμείς θεωρούμε ότι το 2017, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, στον 21ο αιώνα, ας το πούμε, το δικαίωμα κάθε δημότη σε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, από φευγονιπιακούς σταθμούς ίσαμε αποχέτευση, από καθαριότητα και πράσινη ίσαμε πολιτισμό. Θα σας παρακαλέσω, κυρία Πρόεδρε, εδώ με βάση, λέει, τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είχε χρόνο πριν και ο συνάδελφος Μακρύδης, έτσι και εμείς, με βάση και τον κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου, το άρθρο 4, ως επικεφαλής δημοτικής παράταξης της μειοψηφίας, ζητούμε για 2 λεπτά τον λόγο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τον ζητήσουμε. Μετά την ανακοίνωση, την οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενημέρωση ή πρόταση του Δημάρχου, μπορούμε, νομίζω, με βάση τον κανονισμό, όπως το ξέρετε καλύτερα από μένα βέβαια, να λάβουμε τον λόγο. Θα μας επιτρέψετε λοιπόν να πούμε ότι οι εργαζόμενοι, αντιπροσωπεία των οποίων παρίσταται εδώ και ζητά και σχετικά τον λόγο, με το απαράδεκτο καθεστώς των κοινοφελών, όπως λέγονται, προγράμματα, απασχολούνται τους τελευταίους μήνες στο Δήμο μας, στελεχώνοντας διάφορες υπηρεσίες του και συμβάλλοντας οπωσδήποτε στην αναμφισβήτητα καλύτερη λειτουργία των σχετικών των αρμόδιων υπηρεσιών. Κύριε Πρόεδρε, λίγο ησυχία να εξασφαλίσετε όμως, σας παρακαλώ. Παρακαλώ λίγο να ακούσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Λοιπόν, η Λαϊκή Συσπήρωση Δήμου Κατερίνης μαζί με τους εργαζόμενους και ευελπιστή μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο και την Αρχή διεκδικεί το αυτονόητο δικαίωμα στην εργασία για κάθε εργαζόμενο που στο κάτω-κάτω αυτές ακριβώς τις ανάγκες του Δημότη για υψηλού επίπεδου υπηρεσίες θα καλύψει, αν θέλετε, και καλύπτουν πάλι στις διαρκείς ανάγκες όχι μόνο συγκεκριμένοι εργαζόμενοι αλλά και άπαντες με ελαστικές σχέσεις εργασίας στο Δήμο μας και σε άλλους δημούς. Το δικαίωμα, το αυτονόητο δικαίωμα στην εργασία με δικαιώματα εν ώψη και της 1ης του Μάη, αν θέλετε, με πλήρη ασφάλιση, με αξιοπρεπείς μισθούς. Δεν αποδεχόμαστε τον απαράδεκτο διαχωρισμό των εργαζόμενων σε ωφελούμενους, σε συμβασιούχους ορισμένου χρόνου και οτιδήποτε άλλο κατηγοριοποιεί το δικαίωμα στην εργασία. Άλλωστε πρόκειται για άθλιο τερτύπη που επιδιώκει κυριολεκτικά να καθυποτάξει και να φοβήσει τους εργαζόμενους, τους άνεργους, το λαό εν γέννη. Ολοκληρώνοντας, εμείς θεωρούμε ότι και με το σύνθημα αυτό, αν θέλετε, με την άποψη αυτή εκλεγήκαμε κιόλας, μας ψήφισαν 3.000 και πλέον δημότες του Δήμου μας, πιστεύουμε ότι τα Δημοτικά Συμβούλια και οι Δήμαρχοι έχουν υποχρέωση ως όργανα που είναι πιο κοντά στο λαό, να παλέψουν, να αγωνιστούν μαζί με το λαό,
όπως κάνουν και οι Δήμοι στην Πάτρα, στην Κεσαριανή, στην Πετρούπολη, στο Χαϊδάρι, στην Ικαριά και συγκεκριμένα να προβούμε, εμείς αυτό προτείνουμε στο υποσυζήτηση θέμα, πρώτον, σε λήψη απόφασης για το εξής, ότι οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο Δήμο μας και δεύτερον, να εκδοθεί αν θέλετε ένα ψήφισμα ως ένα πρώτο μέσο πίεσης, ένα πρώτο βήμα και να γίνει και αίτημα και της ΚΕΔΕ, άσκησης πίεσης ασφαλώς στην κυβέρνηση ή στη συγκυβέρνηση αν θέλετε, το οποίο θα διεκδικήσει την ανανέωση των όποιων συμβάσεων εργασίας με νομοθετική ρύθμιση και βέβαια την απόδοση των οικείων επιδομάτων σε όλους τους εργαζόμενους του λεγόμενου κοινοφορούς προγράμματος για το πρώην πρώτη σπότα. Αυτό. Και καλούμε να πει φυσικά σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και αν είναι δυνατόν για ένα λεπτό τουλάχιστον, για δύο λεπτά να δοθεί στην αντιπροσωπεία των εργαζομένων εδώ ο λόγος. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδόπουλο, τόσο τον λόγο στον κύριο Δημαρχό. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε. Κύριε Παπαδόπουλος, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, μας τοποθετήσετε σε ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά εμείς όπως ξέρετε έχουμε δηλώσει ότι δεν είμαστε όταν λέμε εργασία, δεν εννοούμε και την απασχόληση, εδώ το έχουν κάνει απασχόληση κάποιοι διαχρονικά και συνεχίζεται. Μαζί μας είστε. Ναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα το βασικό είναι ότι εμείς επίσης έχουμε δηλώσει δημόσια εδώ ότι μόνο αν μας εξαναγκάσουν, γιατί τα μέτρα που παίρνονται είναι τέτοια που προσπαθούν να σε ωθήσουν στον ιδιωτικό τομέα, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε μόνιμη εργασία στους Δήμους και σε όλες τις υπηρεσίες. Είμαστε υπέρ της μονιμότητας και υπό αυτή την έννοια. Είμαστε υπέρ της λογικής που ο εργαζόμενος θα πρέπει να πάρει με ένα μεροκάματο το μισθό του. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ ενάντια σε αυτό και σίγουρα, αφού υπάρχουν και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και θα επιδοτηθούν και δεν θα φορτωθούν στους Δήμους. Έτσι, να μην φορτωθούν στους Δήμους, γιατί αρκετά φορτώσαν στην καβούρα μας χωρίς τροπή. Και δεν αναφέρομαι μόνο τώρα και παλαιότερα έτσι, τα ίδια πράγματα, διότι κανείς δεν μιλάμισε την αυτοδιοίκηση. Υπ' αυτή την έννοια, εγώ εφόσον το κρίνει η κυρία Πρόεδρο να το εισάγει αργότερα πρώτη ημερησίας διατάξεως να το θέσει ως θέμα να βγει ένα ψήφισμα, ότι πιστεύουμε ότι πραγματικά κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα στη ζωή και η εργασία είναι κομμάτι της ζωής και είναι ουσιαστική παράμετρος. Υπ' αυτή την έννοια, μόνο δεν έχουμε αντίληψη για ένα ψήφισμα, αλλά ας συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ καταρχήν θα το έβλεπα θετικά. Υπ' αυτή την έννοια, μη κρούεται ανοιχταστήρας. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να έχει δουλειά. Γι' αυτό και παλέψαμε. Μα κοινοφελής, μα οτιδήποτε είναι, είναι απασχόληση η εργασία. Καταφέραμε να μας συγκρίνουμε 308 άτομα με κατανόηση. Δεν πήρε ο Δήμος Πειραιάς που είναι υπερτριπλάσιος τόσα άτομα. Για δείτε λοιπόν και πόσα πήρε και ο φίλος μου ο Κώστας στην Πελετίδη στην Πάτρα. Λοιπόν, ξαναδείτε τα πόσα είναι. Στην Πάτρα έχει πάρει απόφαση ότι οι πάσης φύσεως ελαστικά απασχολούμενοι, ελαστικά εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ωραία, αλλά λέω ότι ζήτησε πάγος. Αγαπητέ, όσον αφορά την ΚΕΔΕ, έχει εκεί η Λαϊκή Συσπήρωση μια δυναμική συνάδελφο, την κυρία Παντελάκη, η οποία θα σε παρακαλούσε να επικοινωνήσει μαζί της με την κυρία Παντελάκη, ώστε να μπορέσει να το εισηγητήσει και έλεγε εγώ διαβεβαιώ ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά θα στηρίξω το αίτημα, γιατί όταν είναι αίτημα για εργασία, πάντοτε οι θέσεις μας εδώ στο Δήμο, για να θυμίζω γιατί μερικοί ξεχνούν, λέγαμε ότι και τα έργα που θα γίνουν πρέπει να είναι έργα εντάσσεως εργασίας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο κόσμος σήμερα έχει ανάγκη ένα μεροκάματο που μπορεί να κοστίσει λίγο ακριβότερα από το ρομπότ, αλλά σίγουρα ζεις. Επομένως, κυρία Πρόεδρε, εφόσον κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο και εσείς οι ίδιοι ότι θα πει για να γίνει ένα ψήφισμα το οποίο ένα μέρος.
Είπαμε ότι να πάρθει απόφαση. Καταρχήν να συζητηθεί το θέμα, θέλουμε. Κύριε Παπαδόπουλε, να αφήσουμε λίγο τον Δήμαρχο να ολοκληρώσει πρώτα. Με συγχωρείτε, Δήμαρχε. Κοίταξε, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε, κατανοητό το θέμα. Πόσο κρίνει το Προεδρείο και το Δημοτικό Σύμβουλο να συζητήσει το θέμα. Εγώ είμαι θετικό στο να γίνει ένα ψήφισμα συμπαράσταση, να στηρίξουμε το θέμα στο ανώτατο όργανο, στο τριτοβάθμιο όργανο τη τοπική αυτοδιοίκηση. Μετά από εισήγηση που θα πείτε, σας παρακαλώ στην κυρία Παντελάκη, να μας κάνει τη συγκεκριμένη εισήγηση. Εμείς είμαστε ναι με τους εργαζομένους, εφόσον ο καθένας χρειάζεται δουλειά και σήμερα τη χρειαζόμαστε ακόμη παραπάνω σε περιόδους κρίζες, οι οποίες οφείλουμε να δώσουμε λίγο φως σε κάποιους ανθρώπους. Αυτή είναι η θέση μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Ερωτήματα άλλα, επειδή δεν έχουμε κάτι γραπτό στην αδερφή. Θα παρακαλούσα αν είναι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να φέρετε κάτι γραπτό. Ό,τι είχαμε. Το λόγο λίγο, κύριο Δημαρχό. Ναι, είπαμε, δεν με ακούσει, μου είσαι πολύ αγχωμένο επειδή έχει πίσω κόσμο. Χαλάρωσε. Ούτε είμαι αγχωμένο. Ούτε και οι συνάδελφοι εδώ είναι αγχωμένοι. Λοιπόν, είπα, θα διαπιστώσατε με την άδειά σας, κύριε Πρόεδρε, είπα επίσης ότι μπορεί πρώτη συνεργασία διατάξεως και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των ερωτήσεων, να μπει το θέμα ώστε να κάνουμε. Εγώ ήθελα να βάλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα επίσης λίγο κρίσιμο θέμα, το οποίο πρέπει να το δούμε σοβαρά. Πρόκειται για την απόφαση της ΥΠΕ εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, να καταργήσει πάρα πολλά από τα αγροτικά ιατρία, δηλαδή τον αγροτικό ιατρό. Τα εξυπηρετούμενα ιατρία, δηλαδή δεν θα έχει όπως τον Πόταμο, δεν θα έχει, ξέρω εγώ, το Μελιάδι, δεν θα έχουν τα καταλόγια και πρέπει να κάνουν όλο τον κύκλο να περάσουν εξοχή, να πάνε στην Έλαφο, αν θυμάμαι καλά, έτσι είναι, στην εξοχή. Το κεραμίδι να ανεβεί εκεί πάνω, είναι πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα. Ναι. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι αν κάνουμε μια οικονομική ανάλυση και αύριο έχω ραντεβού με τον κύριο Χάβρη Ηλίδη, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είναι υποδιοικητής της ΥΠΕ και αν θέλετε κι εσείς να μιλήσετε, θεωρούμε ότι δεν είναι έξοδο για το ελληνικό δημόσιο. Όταν έπρεπε να πληρώνουν αυτά τα εξυπηρετούμενα ιατρία το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρόλα αυτά τα πληρώνει ο Δήμος. Το ρεύμα το πληρώνει ο Δήμος, τη θέρμανση, την ψύξη την πληρώνει ο Δήμος. Όλα τα έξοδα για μηχανογράφηση κομπιούτερ τους πήραμε εμείς, εκτυπωτές εμείς, ίντερνετ εμείς. Δηλαδή ποιο είναι το κόστος και θέλω να καταργήσω, δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό το πράγμα. Μήπως αυτοί νομίζουν ότι είναι η περιοχή της Θεσσαλονίκης όπου στα 500 μέτρα είναι νοσοκομείο θα πέσει σε γιατρό. Πού να τα πάστε μπορεί, εκτός αν είναι στρατηγική κάποιων ανθρώπων, να διώξουν τον κόσμο από την Ήπεθρο. Πάντως στην Ολλανδία τα βρήμα δύο δημότες πολλά τον εκτυπωτήσουν. Κύριε Ναντιάδη, παρακαλώ λίγο να μην κάνουμε διάλογο, να αφήσουμε λίγο τον Δήμαρχο να ολοκληρώσει. Από πού είναι αυτές οι πληροφορίες. Ότι από 1η Μαΐου, εγώ γνωστούλα έπεσαν στην αντίληψή μου, παρόλο που δεν ενημερωθήκαμε, καθόλου όσοι συνήθως δηλαδή, λες και δεν μας αφορά. Είχα την πληροφόρηση αυτή και από εκεί και πέρα κάναμε μια κατάσταση και μάλιστα ευνηδιαστικά από τη Δευτέρα Μαΐου, τώρα, θέλω να το εφαρμόσω. Υπάρχει ολόκληρο νομοσχέδιο το οποίο πέρασε που αφορά την πρωτοβάθμια υγεία, τα ιατρία γειτονιά κτλ. Αυτό το δεν ενημερωθήκαμε, το διαβάσαμε αυτό το νομοσχέδιο. Το διαβάσαμε τα ιατρία γειτονιά. Αφορά συγκεκριμένο πληθυσμό για κάθε ιατρείο γειτονιά κτλ. Κάνουμε διάλογο όμως για να αφήνουμε τον Δήμαρχο να ολοκληρώσει. Okay. Αν λοιπόν η άποψή μας είναι ότι τα 400-500 άτομα του Μοσχοποτάμου δεν δικαιούνται μια φορά την εβδομάδα να έχουν 3 ώρες γιατρό, είναι όλα καλά. Αν επίσης θεωρούμε ότι όλη η περίσταση, όλη η καλυθέα πρέπει να πηγαίνει στο ιατρείο της παραλίας, επίσης να πούμε μπράβο. Από πού έπεσε στην αντίληψη αυτό, από πού διερευνήστε, σας παρακαλώ, να το δείτε αν είναι έτσι, λοιπόν. Ναι, το είδατε σε κάποιο νόμο. Όχι. Σε κύκλιο. Το είδατε, θα εφαρμοστεί τώρα. Αν είναι απόφαση της είπε ή όχι, λοιπόν. Διερευνήστε το, γι' αυτό το βάζω σαν θέμα, δεν το έβαλα. Ωραία,
και να δούμε τελικά ποιες είναι οι θέσεις μας. Δηλαδή η περίσταση, η Καλλιθέα, δηλαδή κεντρικός, η Καλλιθέα σημείο αναφοράς και του πρώην Δήμου και θα πάει στην παραλία να γράψει τα φάρμακα για αυτά, είναι πράγματα αυτά. Λοιπόν, είσαι από την περίσταση να πάρει και γιατί να μην πάει στο ΙΚΑ. Παραδείγματος χάρη, έτσι, να δει κανένα κατέβει στο ΙΚΑ. Και είναι κρίμα από το Θεό. Νομίζω ότι το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί μετά το τηλεφωνικό ραντεβού καταρχήν με τον Γαβριλίδη αύριο σήμερα που σίεζε. Θα ενημερώσω και τηλεφωνικά ίσως και τους επικεφαλείς για να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Πάντως θεωρούμε ότι δεν είναι ζητήματα αυτά τα οποία μπορεί να είναι να τα βλέπουμε ελαφρά την καρδία και τόσο χαλαρά. Είναι θέματα που πρέπει να τα λύσουμε άμεσα. Είναι αδιανόητο. Και αν εξαιρέσει κανείς, για να ξέρετε, επειδή τα πληρώνει όλο ο Δήμος, σε δύο περιπτώσεις δεν πληρώνει ο Δήμος, μία στο Σβορώνο που ενοικιάσαμε το ιατρείο και μία στο Κορινό. Γιώργο, μιλάω, σε παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, δεν προστατεύετε αυτό, κύριε Βίτση. Προστατεύστε. Παρακαλώ λίγο πολύ, συνάδελφοι. Από εκεί και πέρα, αν δεν τα πληρώνουμε γιατί. Διότι δεν επέτρεψε ο Επίτροπος, μα λέει αυτά πρέπει να τα πληρώνει το ΕΣΥ. Όλα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν μας επέτρεπε να τα πληρώνουμε. Γι' αυτό δεν τα πληρώνει ο Δήμος. Γιατί εμείς είμαστε κοινωνική προσφορά και όλα αυτά. Για να μην τολμάει να λέει κανείς ότι να θα αποσύρω τους γιατρούς γιατί μας βγαίνει πολλά το Εθνικό Σύστημα Υγείας από έξω τα τέτοια. Ο Δήμος θα πληρώνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και ο Δήμος θα συνεχίσει να πληρώνει και βέβαια εμπροκειμένου εδώ θα χρειαστεί να αντισταθούμε. Δεν μπορεί να στρέφεσαι κατά τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα που χρήζουν περισσότερη φροντίδα και να στρέφεσαι με αυτόν τον τρόπο ώστε να τους κάνεις να εγκαταλείψεις. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημάρχο. Επειδή, κυρία Πρόεδρε, μπαίνει ένα θέμα για το οποίο δεν έχουμε καμία ενημέρωση, υποθετικά έκανε ολόκληρη τοποθέτηση ο Δήμαρχος, τη δική μου η προσωπική. Εγώ, όχι, πολύ καλά κάνει, δεν το διαφωνώ, δεν το κάνει με κακό σκοπό, το λογικό του είναι το κάνει για να προστατεύσει τα δικά μου. Θα πέσω λίγο το λέω στον κύριο Δήμαρχο, τυχόν ερωτήσεις σας, νομίζω να σας καλύψει. Θα με καλύψει σίγουρα, απλά θα τελειώσω να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Λέω λοιπόν ότι έρχεται ένα θέμα υποθετικά, δεν έχουμε καμία τέτοια ενημέρωση, του να δύο να έχουμε ενημέρωση ότι δημιουργούνται ιατρία γειτονιά στα οποία θα καλύψουν ανθρώπους πιο κοντά στη γειτονιά, αποσυμφορίζοντας τη δευτεροβάθμια υγεία που είναι το νοσοκομείο. Άρα λοιπόν, αφού ο Δήμαρχος έχει κλείσει ραντεβού με τον κύριο Γαβριλίδη, καλά είναι να κουβεντιάσει και μετά να το φέρουμε το θέμα και είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσουμε να στηρίξουμε το ιατρία σε κάθε χωριό και σε κάθε γειτονιά. Ο λόγος λίγο στον κύριο Δήμαρχο. Επειδή έχω μία εικόνα, ποια είναι η υπόθεση και έχω μιλήσει και με αυτούς που συζητούν το νομοσχέδιο από καιρό. Το νομοσχέδιο δεν λέει ότι θα εξεπαστεύσουν τα εξυπηρετούμενα ιατρία. Ο νόμος λέει ότι θα δημιουργηθούν πρώτα σε 30 πόλεις και έχουμε τη χαρά να είμαστε σε αυτές τις 30 πόλεις, παρεμπιπτόντως. Εντάξει. Άρα λοιπόν θα γίνουν ιατρία αστικού τύπου να αποσυμφορηθεί γιατί αυτό λέει η λογική. Και το παράλογο είναι για αυτούς που τολμήσαν και πήγαν το νοσοκομείο εκεί για να γλιτώσουν το 2% ή το 3% του συνολικού κόστους επειδή ήταν τζάμπα η γη, φτηνά η γη. Δηλαδή αυτά τα και τα πληρώνει ο κόσμος σε ταξί και λεωφορεία. Για να λέμε τα πράγματα του καθενός με το όνομά τους. Ταξί και λεωφορεία για 12-14 ευρώ. Συν το λεωφορείο και πήγαινε έρθα και τα λεωφορεία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα. Και είναι σε σωστή κατεύθυνση και γι' αυτό συνενέσαμε και το θεωρήσαμε ένα θετικό βήμα τα ιατρία του αστικού τύπου. Άρα είναι αδιανόητο σε μεγάλους οικισμούς ή μικρότερους οικισμούς, όχι υπό την έννοια του κατοικρατικισμού, έτσι. Όταν έχει έναν οικισμό, η περίσταση είναι 2.500 κόσμος, να του λες να πας στην παραλία να γράψεις τα φαρμακά σου. Για όνομα του Θεού. Επομένως, θέλω να ακολουθήσουμε και εδώ τον κανόνα της λογικής και είμαστε έτοιμοι με προτάσεις να συμμετέχουμε. Τι να σας πω, ότι μόλις στη Ράχη, πριν λίγες μέρες, πριν λίγο καιρό τώρα πρόσφατα, δεν μας επέτρεψε η Επίτροπος να πληρώσουμε το ενίκιο και εκεί. Από την επόμενη μέρα δεν ερχόταν γιατρός. Ποια είναι η υποχρέωση τελικά αυτό. Θεωρητικά, σύμφωνα με τον Καλλικράτη, σε αναστολή, θα έπρεπε να είναι τη πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Ποτέ δεν μεταφέρθηκε, λέει, είναι σε αναστολή γιατί θέλουν να κάνουν τη δικιά του δουλειά. Από εκεί πέρα, ασχολήσουμε όλοι μαζί να παλέψουμε για αυτό το κομμάτι και γενικότερα θα παρακαλούσα στις εκφράσεις μας να είμαστε
έτσι πιο στοχευμένη και ιδιαίτερα από ανθρώπους που ξέρουν να μιλούν και έχουν την δυνατότητα να μιλούν ορθά, δεν είναι ούτε υποθετική ούτε τίποτα. Εγώ μεταφέρω και αντί να μου πείτε μπράβο που μόλις το έμαθα σήμερα και τυχαίνει να έχουμε δημοτικό συμβούλιο, ενημερώνω σήμερα, διότι θα μπορούσα να το διαχειριστώ μόνος μου αύριο και να κάνω τη δουλειά μου και να κάνω και τον ήρωα και τον αγωνιστή, πως δεν θα βάλω τον κορμί μου και θα περάσω από πάνω για να γίνουν αυτά, κάτι τέτοια που ακούμε συνήθως ηρωικές φράσεις. Εμείς είπαμε να το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να βρούμε ένα κανόνα λογική. Δεν θέλουμε ούτε ηρωισμούς, ούτε να έχουμε πτώματα από τις αντιπιθέσεις. Εντάξει, ας είμαστε προσγειωμένοι και σοβαροί. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και βεβαίως θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Εγώ, επειδή θα έχω κάποιες υποχρεώσεις και πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω μέσα, θα παρακαλούσα στο θέμα του πρωταθλήματος του μπάσκετ. Πριν από λίγο καιρό, θα θυμάστε, πριν αρκετό καιρό είχαμε κάνει έναν επίτιμο δημότη. Αυτός είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, ο κ. Βασιλακόπουλος. Του έστειλα λοιπόν μια επιστολή πριν από αρκετό καιρό, με την παράκληση και λόγω του ότι είναι και συνδημότης μας πια, αν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα υψηλού επίπεδου τουρνουά στην Κατερίνη. Και προέκυψε αυτό το ζήτημα, να ξέρετε και το ιστορικό δηλαδή, προέκυψε το ζήτημα ότι είμαστε ανοιχτοί και εφόσον χρειαστεί και άλλο, γιατί είναι μια περιοχή που έχει τεράστια άνθηση στο μπάσκετ, με τρεις ομάδες, να και ο πρόεδρος της Μήνης απέναντι. Λοιπόν, και υπ' αυτή την έννοια θα παρακαλούσαμε να βοηθήσουμε όλοι σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε να γίνει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή η διοργάνωση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Δημαρχέ. Να προχωρήσουμε λίγο. Τοποθέτηση του Δημάρχου δεν έχει συμπλήρωση ούτε ερώτηση. Είναι τοποθέτηση Δημάρχου. Τι πώς θα είναι. Να προχωρήσουμε λίγο στα θέματα. Μπορούμε να μιλήσουμε τη σύμβουλη μετά από τους συμπληρώσεις. Και απευθύνεστε σε μένα, δεν αφήνετε. Ποιος είμαι εγώ για να αφήσω. Δεν αφήνετε, κύριε Δήμαρχε. Αυτό. Να μην κάνουμε διάλογο. Να μην κάνουμε διάλογο. Τώρα γλώσσα λαμφάνουσα δεν ξέρω. Να περάσουμε λίγο στα θέματα της προημερήσιας διάταξης όσον αφορά το θέμα των εργαλειών. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Στο θέμα λίγο για τους πρώην εργαζόμενους στο Hot Spot. Καταρχήν, καλωσορίζω τους εργαζόμενους που βρίσκονται εδώ. Ο κύριος Δήμαρχος νομίζω το κάλυψε το θέμα. Προτείνεται να γίνει ψήφισμα συμπαράσταση. Συγκρίνεται καταρχήν το σώμα να δει το θέμα προημερήσιας διάταξης. Ως ψήφισμα συμπαράστασης για τους πρώην εργαζόμενους στο Hot Spot. Δεν άπτεται τον αρμοδιοτήτο του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την... Ένα λεπτάκι μπορώ. Να ολοκληρώσουμε πρώτα. Ναι, όχι, άμα να ολοκληρώσουμε δεν θα έχει λόγο να μιλήσουμε. Ψήφισμα συμπαράστασης είπαμε. Μα δεν είπαμε μόνο αυτό, οι Ιρακείς κυρίως δεν απαιτούν μόνο, δεν ζήτησε μόνο αυτό. Δυστυχώς από τα υπόλοιπα δεν άρχονται των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να το θέσουμε έτσι. Καταρχήν το σώμα εγκρίνει να έρθει ως ψήφισμα συμπαράστασης. Το λόγο λίγο, κύριε Δημάρχος. Κυρία Πρόεδρε, επειδή πάντα από χώρες θα παρακαλούσα με την άδειά σας αν και ο Παπαζιώτος ως αναπληρωτής Δημάρχου. Κύριε Παπαζιώτη, έλα τα λίγο στην έδρα. 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 Κύριε
πρόβλημα. Το ζήτημα αυτό και εδώ πέρα δεν είναι μόνο το θέμα να βγάλουμε ένα ψήφισμα τη παράσταση, να γαϊδέψουμε πλάτες. Το ζήτημα είναι να συζητηθεί το θέμα εδώ μέσα, να ακούσουμε τους εκπρόσωπους και ταυτόχρονα να αποκραστούν και οι εκπρόσωποι των παρατάξεων τη θέση των δημοτικών παρατάξεων εδώ μέσα. Το να λέμε απλά εντάξει, σας στηρίζουμε στο ότι θέλουμε να βρείτε μια θέση εργασίας και να την έχετε και μόνοι για τη στιγμή που καλύπτει τις ανάγκες μας, είναι νομίζω αυτονόητο ότι όλοι θα το λέγανε αυτό. Και δημόσια και τα διαρριγνύανε και τα κομμάτια τους. Το θέμα είναι τι προτίθονται να πάρουν και τι απόφαση θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ μέσα, αν θα στηρίξει τον αγώνα τους και όχι μόνο απλά με ένα ψήφισμα. Ευχαριστώ τον κύριο Νατιάδη. Να συζητηθεί εδώ μέσα και να ακουστεί άποψη των παρατάξεων, αλλά πρωτίστως να ακούσουμε και τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Όχι, κύριε Νατιάδη, ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν άφηνεται τον αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου συγκεκριμένα, ζητάνε επιδόματα ανανέωση των συμβάσεων εργασίας με νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση. Συγκεκριμένο είναι η θέση τους. Και απόδοση των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και άδεια σε όλους τους εργαζόμενους του κοινοφελούς προγράμματος για τα πόντσπο. Αυτό δεν άφηνεται τον αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο το μόνο που μπορεί να κάνει είναι ένα ψήφισμα συμπαράσταση. Ούτε μπορεί να συζητήσει για θέματα που αφορούν την κυβέρνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνούμε. Να μην πλατιάζουμε. Αυτή είναι η θέση σας. Ταυτόχρονα εμείς λέμε το εξής. Ότι θα μπορεί και έχει τη δυνατότητα το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση και να πει ότι ναι, όντως αυτοί οι άνθρωποι καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες των υπηρεσιών του. Κύριε Νανιάδη, το θέμα εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο ως ψήφισμα συμπαράστασης. Όχι, έτσι έγινε αποδεκτό από το σώμα. Μόνο έτσι ήρθε. Συγκεκριμένα στο σώμα. Πρέπει να ακολουθεί άλλη διαδικασία, γιατί το αίτημα που έχουν υποβάλει πρώην μερισσίας διατάξεως είναι συγκεκριμένο. Άρα πρέπει πρώτα το σώμα να αποφανθεί επ' αυτού άμα το κάνει ζήτημα ή όχι. Πώς? Γι' αυτό ακριβώς που είπατε, δεν απορρίφθηκε το αίτημα που υποβλήθηκε προς
Έχει διαβάσει. Μα δεν διαβάσει. Λίγο θα διαβάσει. Πέτσε γράμμες. Επαναλαμβάνω λίγο την πρόταση του κ. Παπαδόπουλου, όπου αναφέρει προτείνει να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου μας και να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα για ανανέωση των συμβάσεων εργασίας και απόδοση των επιδομάτων με βάση τα υπόκλημά τους. Αυτή είναι η πρόταση του κ. Παπαδόπουλου. Οι συναδελφοί ψηφίζουν την πρόταση του κυρίου Παπαδόπουλου. Ο κύριος Μακρύδης, ο κύριος Αμυρίδης, ο κύριος Κυριακίδης, η κυρία Ναυροζίδου, ο κύριος Φάκας, ο κύριος Κουσνάκης, ο κύριος Ανανιάδης και ο κύριος Παπαδόπουλος. Κυρία Πρόεδρε, και ο άλλος δρόμος. Και ο άλλος δρόμος. Ναι. Τόση ώρα έχουμε. Όχι παρόν, κύριε. Καλά, μην παίρνεις τη θέση εκεί του τηλεφωνόπουλου. Επειδή έχουμε να κάνουμε με εργαζομένους και πιστεύω ότι όλοι εδώ μέσα, άλλωστε η τοποθέτηση του ΔΜΑΠ ήταν ξεκάθαρη ότι είναι υπέρ της εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αυτό που πρέπει να αποφασίσουμε σαν σώμα πρώτα είναι αν θα γίνει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Από ό,τι καταλάβαμε όλοι ότι έχει γίνει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το συζητάμε σχετικά με το ψήφισμα, είναι να αποφασίσουμε. Η πρόταση του Δημάρχου σχετικά είναι συγκεκριμένη και λέει: προτείνω να γίνει ένα ψήφισμα συμπαράστασης και νομίζω αυτό πρέπει να περάσει ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει. Και η πρόταση του κυρίου Παπαδόπουλου είναι της λαϊκής συσπήρωσης είναι σχετικά με αυτή το που έχουμε πέρα στην έδρα του Συμβουλίου. Προτείνει δύο πράγματα. Το ψήφισμα και τις πάγιες ενεργειακές ανάγκες. Άρα προτείνω να ψηφίσουμε δύο πράγματα. Το τοποθέτηση του κύριου Δημάρχου όσον αφορά το ψήφισμα, ένα ψήφισμα συμπαράσταση προς εργαζομένους. Και το δεύτερο να ψηφίσουμε είναι το τοποθέτηση της λαϊκής συσπήρωσης σχετικά με το ψήφισμα. Και το δεύτερο που λέει ότι καλεί το πάγιες ενεργειακές ανάγκες. Άρα προτείνω να ψηφίσουμε όλοι μαζί την τοποθέτηση του Δημάρχου και θα παρακαλέσω να δώσουμε και τον λόγο στον εκπρόσωπο των εργαζομένων. Κύριε Πρόεδρε, όμως θα κάνω το πάντα ακούσουμε. Ένα λεπτάκι. Θα δώσουμε το λόγο λίγο στον
Το θέμα είναι να κάνουμε ένα ψήφισμα συμπαράστασης. Λοιπόν, αν με επιτρέπετε, εμείς αισθανθήκαμε πολύ άβολα με την ένταση που έχει προκληθεί. Δεν είχαμε σκοπό να προκαλέσουμε την παραμικρή ένταση στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Απλώς επειδή συζητήθηκαν πολλά, θα ήθελα εκ μέρους των συναδέλφων μου, ονομάζομαι Στρογγύλης Αθανάσιος και εργάζομαι με το κοινοφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΣ για τα πρώην hotspot, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι ζητάμε και μια μικρή εισαγωγή το τι προηγήθηκε πριν από αυτό. Εμείς έχουμε καταθέσει το αίτημα να τεθεί στην μερίσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Βέβαια λίγο αργήσαμε και γι' αυτό δεν εντέχθη και ήρθαμε σήμερα ζητώντας να τεθεί στην πρώην μερίσια. Συγκεντρώσαμε 28 υπογραφές από σύνολο 40 ανθρώπων. Και συγκεκριμένα ζητάμε όντως την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας με νομοθετική ρύθμιση από την κυβέρνηση και φυσικά τα επιθώματα που δικαιούνται κάθε εργαζόμενοι. Και αυτό που ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι να συζητηθεί το θέμα. Στη διατύπωση, αν την έχετε μπροστά σας, κυρία Πρόεδρε, που έχουμε ήδη δώσει τα πρακτικά, ζητάμε να συζητηθεί το θέμα. Αν θέλετε τη γνώμη μας για να έχει κάποια βαρύτητα και να μπορεί να ασκήσει κάποια πίεση στην κεντρική διοίκηση, εμάς, ναι, θα σας προτείναμε να συζητήσετε το ενδεχόμενο να ψηφιστεί ότι καλύπτουμε πάγιες ανάγκες. Γιατί οι ανάγκες είναι πάγιες. Οι εργαζόμενοι είναι διασπασμένοι και διασκορπισμένοι σε προγράμματα. Και εν πάση περιπτώσει, ας γίνει η συζήτηση και ας τοποθετηθεί ο καθένας κατά τον τρόπο να ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που θα έχει. Το ψήφισμα είναι καλοδεχούμενο, αλλά θέλουμε κάτι πιο στιβαρό. Ας συζητηθεί λίγο, απλώς να πει σε συζήτηση. Και εμείς δεν θα ενοχλήσουμε άλλο. Ας με επιτρέψει μόνο η κυρία Πρόεδρος να καταθέσω στα πρακτικά την κοινή ανακοίνωση που βγάλανε τρία εργατικά κέντρα τη Λέσβου, τη Σάμου και του Βορείου Τμήματος των Δεκανήσων, με την οποία έχουμε συνταχθεί οι περισσότεροι συνάδελφοί μας με το κοινοφελές πρόγραμμα εργάζονται σε εκείνα τα μέρη. Ο αγώνας μας είναι κοινός και εκτός από αυτό, να μου επιτραπεί να καταθέσω στα πρακτικά και το κάλεσμα που έχουμε δημοσιεύσει, για να είναι και πιο σαφές και κατακεντρωμένο το σύνολο των μηνυμάτων για το οποίο αγωνιζόμαστε σε πανελλαδική. Σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι καταλάβαμε. Μια πρόθεση ακόμα, κυρία Σουμέντα. Λοιπόν, είχαμε πει ένα λεπτό τοποθέτηση, επειδή συζητήθηκε πολύ ώρα το θέμα. Δευτερόλεπτο. Και έχουν ξεφύγει ήδη του χρόνου μας. Δευτερόλεπτο και δεν θέλω να ακούσω τα πράγματα. Ο χρόνος για τα θέματα προημερήσιας διάταξης δεν μπορούν να είναι πάνω από μία ώρα και ήδη έχουμε ξεφύγει του χρόνου. Μόνο ένα δευτερόλεπτο. Σας ζητάω, σας παρακαλώ. Αν πρόκειται να γίνει κάποιο ψήφισμα, σας προτείνουμε το επόμενο που έχουμε καταθέσει και στο οποίο συγκεντρώθηκαν 28 υπογραφές ως ψήφισμα. Αυτή είναι η δική μας πρόταση. Ευχαριστώ. Τι λέει το υπόμνημα ως ψήφισμα? Ναι, νομίζω πρέπει να δεν έχεις ένα σε φέρω. Εκεί όπου συγκεντρώθηκαν οι υπογραφές. Η πρόταση, ευχαριστούμε και τον κύριο Στρογγύλη για την τοποθέτησή του. Η πρόταση του κυρίου Παπαδόπουλου δεν πέρασε. Το θέμα εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο ως ψήφισμα συμπαράστασης για τους εργαζομένους. Οπότε, όπως αναφέρθηκε ακριβώς από τον Δήμαρχο η πρόταση, συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αίτημα των εργαζομένων. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό είναι το πρώτο. Το είπε τώρα.
την απερίφραστη στήριξή μου σε αυτούς τους ανθρώπους και όχι μόνο σε αυτούς, σε όλους όσους παρέχουν. Αφήστε με να τελειώσω. Δώσετε ένα λεπτό. Αφήστε με τουλάχιστον να πω την άποψή μου. Εσείς μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να στηριχτούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ανεξάρτητα από πού απασχολούνται και πώς απασχολούνται, από τη στιγμή που κληθήκαν να δουλέψουν πρέπει να στηριχτούν. Θα υπενθυμίσω ότι αντίστοιχοι συνάδελφοί τους στην υπηρεσία πρασίνου καθαριότητας παρατάθηκαν με νομοθετικές ρυθμίσεις οι συμβάσεις τους. Γι' αυτό και γι' αυτό αφήστε με να τελειώσω. Καταρχήν έγινε παραδοσία.
Κύριε Παυλίδη, παρακαλώ λίγο καθίστε στα έδρανα. Κύριε Παυλίδη. Πρόεδρε, κάντε μια διακοπή και κάτω και δεν μπορούμε έτσι. Όχι, δεν κάνουμε διακοπή, θα καθίσουμε. Παρακαλώ οι συνάδελφοι να καθίσουν στα έδρανα. Δημιουργείται φασαρία πίσω. Όχι, να μετρήσουμε τώρα πώς είμαστε. Να δούμε αν γίνεται δημοτικό συμβούλιο. Σε είστε κύριε Το λόγο στον κύριο Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Σοβαλάτη Θοδόρου. Αυτό είναι το παρακαλώ.
Κάποια ερώτηση, κύριος και κύριες ερώτηση. Εάν κατάλαβα καλά, το θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή το συγκεκριμένο κλειστό γυμναστήριο δεν έχει ενταχθεί ακόμα στον αθλητικό οργανισμό του Δήμου, στον ΟΠΑΤ. Και η ερώτηση που θέλω να κάνω είναι για ποιο λόγο εξακολουθεί να υπάρχει διαφορετικό καθεστώς ανάμεσα στα δύο κλειστά γυμναστήρια που υπάρχουν στην πόλη. Το παλιό, το Β' ΛΑΚ και το τάφε είναι του σταθμού. Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι έγκριση ή μη συνδιοργάνωση με την ελληνική. Είναι τελείως διαφορετικό το θέμα, κύριε Κυριακίδη. Ναι, η δική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε να έχει παραχωρηθεί στον ΟΠΑΠ όπως είναι και το άλλο. Ναι, να μην ψηφίσει το ΟΠΑΠ. Η έγκριση της αντιοργάνωσης, την ψηφίζετε ή όχι. Αυτό ψηφίζουμε. Ο κύριος Ιωαννός, ερώτηση. Το δες. Κύριος Ιωαννός. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι η διεκδίκηση της διοργάνωσης αυτής έχει γίνει κατόπιν ακύρωσης σε συγκεκριμένης που είχε αποφασιστεί να γίνει κάπου αλλού. Στην Πάτρα. Νομίζω ότι στην Σπάρτη. Ναι. Η ουσία είναι ότι εδώ δεν διεκδίκησαμε κάτι, απλά εκ παραδρομής, ας πούμε, δόθηκε η δυνατότητα να κάνουμε τη διοργάνωση στην Κατερίνη. Ελπίζω ότι σ' άλλες, από εδώ και μπρος, να διεκδικήσουμε τέτοιες οργανώσεις, γιατί είναι σπουδαίο και σημαντικό να φέρουμε τέτοιες οργανώσεις ανθρωπίνου αντικειμένου στο την πόλη μας. Έτσι στο Βασιλακόπουλο. Ερώτημα. Πώς το διευσέντησε. Ο κύριος Παπαδόπουλος στη συνέχεια. Ενημερώνουμε ότι μπορεί οι εργαζόμενοι στις ομοσπονδίες τις αθλητικές, μεταξύ αυτών και στην ΕΟ, είναι εδώ και τέσσερις μέρες απλήρωτοι. Απλώς ενημερώνουμε σχετικά. Το έκτο θέμα αποσύρεται, έκτομο θέμα
έγκριση ΜΗ του δεύτερου ανεκεφαλωτικού πίνακα εργασιών και του πρώτου πρωτοκόλλου κανονισμού νέων τιμών μονάδας εργασιών του έργου βελτίωση αλφαστόχων συμπεριμετρικής οπού Αγίου Κωνσταντίνου Πούντα Κλίμα, Αγίου Κωνσταντίνου με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης, προϋπολογισμού 73.843,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, έγκριση διενέργειας της προμήθειας και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό». Ως εισήγηση, ομόφωνα και το ένα το θέμα, έγκριση μη διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας Συλλογή κατελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κατερίνης, προϋπολογισμού 33.700, συν ΦΠΑ, μηδενικό ΦΠΑ, ως εισήγηση, ομόφωνα, ομόφωνο και το 10ο θέμα, 10ο θέμα, έγκριση της αρρύθμιση 12/2017 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εναλλώσιμων ανταλλακτικών και τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φρασίνου, προϋπολογισμού 39.131,30 ευρώ με ΦΠΑ». Και έγκριση διενέργειας της προμήθειας και διενέργειας του τοπικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της. Ως εισήγηση, ομόφωνα και το 10ο θέμα, το 10ο θέμα, λήψη απόφασης για ανάκληση άδειας άσκησης υπέρ του πλανού βιοπορίου. Ως εισήγηση, ομόφωνα και το 10ο θέμα, 13ο θέμα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη πόλη της Κατερίνης, ύστερα από εισηγήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Ως εισήγηση, ομόφωνο και το 13ο θέμα, 14ο θέμα έγκριση μη παραχώρηση της κρίσης του κλειστού γυμναστηρίου για την εξαγωγή της διοργάνωσης της τελικής φάσης του Πανελλήνου Πρωταθλήματος Εφήβων. Ως εισήγηση, αυτό έχει σχέση με το 4ο θέμα. Ομόφωνο και το 14ο θέμα. 15ο θέμα, έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών προφήμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης προμήθειας. Ως εισήγηση, ομόφωνο και το 15ο θέμα. 16ο θέμα, λήψη απόφασης και διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΠ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή του. Ως εισήγηση, απλά να δώσω λίγο τον λόγο στον κύριο Ντόντι, γιατί μέσα στις εισηγήσεις σας ένα όνομα για διαγραφή προστίμων του ΚΟΠ δεν το είχατε, μας το αναφέρει ο κύριος Ντόντις λίγο στο μικρόφωνο. Θέλω να συμπληρωθεί στην κατάσταση τα ονόματα της ανώνυμης εταιρείας Κατάκης, η οποία έχει δύο κλήσεις, 40 ευρώ και ένα ποσό που υπαδοδομής δεν βεβαιώθηκε, 430 ευρώ της υπαδοδομής. Ως εισήγηση, ομόφωνα και το 16ο θέμα, 16ο θέμα καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για υποθέσεις που τους αναθέθηκαν. Παρόν ο άλλος δρόμος, κατά είναι από εκεί, κατά η λαϊκή συσπήρωση. Παρόν η λαϊκή συσπήρωση. Το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. 18ο θέμα είναι στις πρακτικούς συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης. Νούμερο 1, 24, 3 του 2017, ως εισήγηση. Ομόφωνα και το 18ο θέμα, σκάλατε δεν θα φύγετε πριν υπογράψετε. 19ο θέμα, έγκριση μη χορήγηση της παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στην ενότητα συντροφικού σταθμού επέκταση των όμικρων Τ 407, 420, 447 Α και 447 Β. Ως εισήγηση, ομόφωνα και το 19ο θέμα. Λήξη συνεδρίασης, συνάδελφοι, να υπογράψετε λίγα συνοπτικά πρακτικά. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.